Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε μια χαρά. Δείτε που βρισκόμαστε. Ο Γιάννης είναι να πάει να πάρει, να ξεκουτσάρει και να πάρει μια άδεια. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι. Θες να έρθεις μαζί? Άντε, λέω να έρθω. Και οπότε ήρθα. Πήραμε και το μαϊλούκι μια που κατεβήκαμε κάτω. Μια που κατεβήκαμε κάτω, να μην ξανακάνουμε, ξέρεις, δύο φορές πάνω κάτω. Έλα αγάπη μου, ναι. Οπότε θα πάμε λίγο μέχρι εδώ στην περιοχή είναι. Και πρώτη φορά ανέβηκα σε τόσο μεγάλο, η αλήθεια είναι, σε τόσο μεγάλη ταλίκα. Στα πιο μικρά είχα ανέβει, που είχαμε πάει και δρομολόγιο με τον Γιάννη. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και τεράστιο είναι. Ο καιρός σήμερα δεν πήγαμε βόλτα, γιατί ο καιρός είναι χάλια σήμερα. Καλά αγάπη μου. Οπότε αυτά, σας αφήνω και τα ξαναλέμε. Φτάσαμε, τρελάθηκε παιδιά, τον ψάχνει. Πάει τώρα να ξεκουτσάρει και να βάλει την άλλη την καρότσα. Τρελάθηκε. Θα έρθει η ψυχή μου, θα έρθει η αστέριξη μαμά εσύ. Ναι. Θα έρθει ο μπαμπάς. Είμαστε εδώ. Γιάννης. Όπα, έλα. Μάιλο, έλα. Χαιρετώ εδώ την παρεούλα. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Για μένα είναι επόμενη μέρα, Δευτέρα. Εσείς βέβαια θα το δείτε την Πέμπτη. Εσείς να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ καλή εβδομάδα. Μόλις πήγα, άφησα τον Αχιλλέα, γυρίζω τώρα. Θα πεταχτώ λίγο στο σούπερ μάρκετ. Έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Έχουμε 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και εγώ, εδώ, μόσχεμα, στον υδρότα. Το πρωί είχαμε 12. Τώρα όσο πάει ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και θα φτάσει μέχρι 22, λέει. Βροχές τέτοια δεν έχει. Σηκωθήκαμε το πρωί και έχω βάλει ένα πλυντήριο να πλένει. Αν και κακός αυτό τώρα σκέφτομαι. Τα σπίτια είναι παλιά, μην πάρω κανένα μπουρλότο και το πληρώνουμε κιόλας. Κακός, πότε κάνω γρήγορα. Να πάω στο σπίτι, 2-3 πράγματα θέλω από το πένι. Αυτά. Θα μαγειρέψω. Θα κάνω γεμιστά πιο μετά, για αύριο για τον Γιάννη. Και σήμερα εμείς θα φάμε σνίτσελ κοτόπουλο. Θα κάνω στο φούρνο, με ριζάκι, με πατατούλα βραστή, δεν ξέρω, θα δω. Με κρυθαράκι. Έχω και κρυθαράκι, σαν σουπίτσα να το κάνω. Θα δω. Αυτά. Σας αφήνω. Και ας τα ξαναπούμε πάλι. Όπου τα μάγουλά μου κοκκίνησαν. Αμπαμπαμπα. Άρα σας αφήνω. Δεν μπορώ να μην το τραβήξω αυτό, ρε παιδί μου. Ένα που μου έκανε εντύπωση. Έχει εδώ και 3 λεπτά το λεωφορείο εκεί απέναντι που έχει σταματημένο. Αυτό το λεωφορείο παίρνει αυτά τα παιδιά που βλέπετε απέναντί μου ευθεία κάτω. Έχει ένα σχολείο εκεί παρακάτω, το οποίο δεν ξέρω, πρέπει να είναι ιδιωτικό, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει, αν και είναι πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που ήθελα, κοιτάξτε, ούτε βιάζονται και από πίσω οι οδηγοί, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε και τα παιδάκια κάτω, με το πάσο τους πηγαίνουν. Απίστευτο δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Και τώρα θα μπουν όλα αυτά τα παιδάκια που βλέπετε, θα μπουν μέσα στο λεωφορείο. Απίστευτο. Δεν θέλω να πολύ δείχνω κιόλας, με κοιτάει καμιά δασκάλα και... Εδώ τα βλέπετε παιδιά. Απίστευτο, ε. Άμα ήμασταν στην Ελλάδα, χωρίς παρεξήγηση, μπαμ, μπουμ, μαλάκο, εκείνο το ένα, το άλλο, κόρνα, να φύγουν, να κάνουν. Τώρα εδώ η δασκάλα τα καθοδηγεί
Με πόσο δηλαδή ηρεμία, ε! Κάτσε ρε χίλια, φαίνεσαι κιόλας. Οπ, τώρα τα βλέπετε. Τώρα είναι και το φορτηγό, ρε, τώρα. Ρε φίλε. Εδώ, τώρα θα μπουν μέσα. Είναι 4 λεπτά ο οδηγός εδώ. Και περιμένει στη μέση του δρόμου, ε! Ήθελα να το αναφέρω αυτό για το πόσο πιο μπροστά είναι αυτή η χώρα. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Καλός ή κακός, αυτό. Ήθελα απλώς να το έχω έτσι και αυτό εδώ στο αρχείο μου. Τι μου κάνετε, παιδιά, ένα πρωινό Τρίτης. Μόλις πήγα άφησα τον Αχιλλέα στο σχολείο, γιατί δεν προλαβαίνει ο Γιάννης. Πάει και τα άλλα, δηλαδή, νωρίς σχετικά. Και θα πάω τώρα να μαγειρέψω γεμιστά, γιατί έχω την κόρη στο σπίτι, έχει πιο μετά μάθημα. Στις 10.30 ξεκινάει, οπότε 10 παρατέταρτο θα φύγω από το σπίτι να πάω να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε. Και εκείνη την ώρα σχολάει και ο Νίκος. Βέβαια, εγώ μετά θα πάω στο κέντρο. Θέλω να πάω να δω για πικέ κουβερτούλες να δω. Έτσι τώρα, παιδιά, το βράδυ έχει ψύχρα και θες έτσι μια πικέ κουβέρτα. Οπότε θα πάω να κοιτάξω. Μήπως βρω δηλαδή πιο φτηνότερα από ό,τι στο σιν που είδα. Και από εκεί βλέποντας και κάνοντας. Τώρα ήρθα μέσα από εδώ, από την ομορφιά, να περπατήσω και δεν πήγα έτσι από τα καυσαέρια, από το δάσος. Αυτά. Πάω. Χαροπή. Είναι η νοικοκυρά. Να έχει έτοιμο το φαγητό της. Γιατί έτσι με έμαθε η μαμά μου. Άμα έχεις έτοιμο το φαγητό, λέει, κορίτσι μου, μη σε νοιάζει τίποτα, λέει. Και έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά. Σας αφήνω και θα τα πούμε από το σπίτι. Να με πάλι. Ετοίμασα το φαγητό με την ψυχή στο στόμα. Έτοιμο. Τώρα κατεβήκαμε λίγο πιο μπροστά. Δεν μπορούμε να κόψουμε γιατί το λεωφορείο θα μας έφτανε 3 λεπτά αργότερα. Οπότε 25 πρέπει να είναι και το παιδί. Οπότε τώρα κόβουμε μέσα από εδώ από το δάσος. Και θα φτάσουμε μετά. Ήθελα να πάω στο κέντρο, αλλά δεν θα πάω. Ήθελα να πάω να δω κάτι, αλλά δεν θα πάω τελικά, γιατί δεν βολεύει καθόλου. Θέλω να πάω στο κομμωτήριο του Μάιλου, να κλείσω ραντεβού, ξέχασα, να κλείσω ραντεβού για τον για το παιδί του, να το κουρέψω. Οπότε κάποια άλλη στιγμή θα πάω. Τώρα είμαστε εδώ στο σταθμό του τρένου. Βλέπεις το δώρα. Πρώτη φορά σε φέρνω από εδώ. Αυτά. Και να πάω να βάλω το φάι, είναι έτοιμο. Να πάω να το βάλω στο φούρνο. Να ανάψω τον γκάζι, να μαγειρευτεί. Για την ώρα σας αφήνω. Και τα λέμε σε λιγάκι. Περιμένοντας τον γιο μου, αυτή η Γερμανία, όλα αλλάζουν. Δεν ξέρω τι έγινε πάλι. Ενώ ήταν να σχολάσει το παιδί, δεν σχόλασε. Οπότε είναι άλλα 45 λεπτά. Θα καθίσω εδώ, βρήκα μία πέτρα. Και να έρθουμε παρεούλα. Μήπως του δώσουν και τα βιβλία. Το έχω βάλει μία τσάντα μέσα, βέβαια. Οπότε 45 λεπτάκια είναι. Θα απαντήσω κι εγώ στα μηνύματά σας. Και όλα καλά. 10.30, 11 παρά 25 είναι τώρα. Οπότε άλλο λίγο θα καθίσω και θα βγει τώρα, λογικά. Για να δούμε. Και τα γόρη μου και τελικά της μάνας το ένα στιχτό ποτέ δεν πέφτει έξω, ρε παιδί μου. Του δώσαν και τα βιβλία και του είχα βάλει και μία τσάντα έξτρα και οπα, θα σας σβήσω. Και μια χαρά. Τα μοιραστήκαμε μια χαρά. Απλώς τώρα ήθελα να πάω να κλείσω ραντεβού για τον Μάιλο. Δεν θα πάμε τώρα. Ή μάλλον από εκεί θα περάσουμε. Θα πάρουμε τα 6-16. Α, θέλουν, αύριο έχουμε ζωγραφική και θέλουν τέτοιο μπλοκ, αλφατρία, μολυβά και τέτοια όσοι... Μαρκαδόροι.
όχι μαρκατόρι, τα άλλα που είναι σαν... Χειροπογιές. Ναι. Χειροπογιές. Όχι χειροπογιές. Ξυλοπογιές. Ναι, ξυλοπογιές. Οκ, okay, εντάξει, θα τρώσω σούπερ. Αυτά, σας κλείνω γιατί σε δύο λεπτά έχετε το λεφόρο. Τελείωσα και από το Πένι, 2-3 πραγματάκια που ήθελα. Πήγαμε και στο βιβλιοπωλείο. Αχ, παίρνει ο Νίκος εδώ σε μια γωνίτσα. Και περιμένω τώρα 10 λεπτά. Το φαγητό, η ώρα μία θα το κάνουμε. Ετοίμω και το φαγητό μας, ώρα να φάμε. Έχουμε έρθει στο Νέτο λίγο να πάρουμε νερά, αλλά δεν βρήκαμε. Για το πότε έφτασε 8 η ώρα το βράδυ, χαμπάρι δεν πήρα, παιδιά. Δεν κάθισα καθόλου από το πρωί, καθόλου όμως. Δεν κάθισα. Ευτυχώς δεν είχαν διαβάσματα τα παιδιά. Και... δεν έχω και μαγείρεμα το βράδυ, οπότε θα πάμε να ξαπλώσουμε τώρα για ύπνο, για ντούφα. Yeah. Αυτά, τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Χαιρετώ τη διαδικτυακή παρεούλα μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ από την φθινοπόρινο χειμωνιάτικη Γερμανία. Και όχι, δεν έχουμε χειμώνα ή φθινόπωρο. Έχουμε Αύγουστο. Έχουμε 21 Αυγούστου. Μόλις πήγα άφησα τον Αχιλλέα και γυρίζω το πρωί. Είμαι σηκωμένη από τις 6 παρά 20. Το πρωί έριχνε τουλούμι. Βροχή πάρα πολύ. Τέλος πάντων, όταν φύγαν τα μεγάλα είχαν σταματήσει. Πρώτη φορά ξεκίνησαν να πάνε μόνο τους τα μεγάλα, πήγανε. Μια χαρά, γιατί ο Γιάννης έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Οπότε, εγώ μετά έφερα το μικρούλι. Σήμερα το μενού. Εχθές το πως κοιμηθήκανε 10 η ώρα ήταν στα κρεβάτια τους. Εγώ έκανα 10 η ώρα, βγήκα από το μπάνιο, έκανα ένα ζεστό μπάνιο και είχα τέτοια υπερένταση. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Τι ώρα κοιμήθηκα? Μία ήταν, κοιμήθηκα. Από την υπερένταση δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το προλάβουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ήλιο έβγαλε. Τρελόκυρος. Αλλά φυσάει. Θα πάω. Σήμερα θα κάνω κοτόσουπα. Και δεν έχω λεμόνια. Θέλω να πω εδώ ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας για τα περαστικά για τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι μια χαρά. Μετράμε την πίεση και δεν έχει. Οπότε ήταν τυχαίο. Check-up έχει κάνει όταν είχε έρθει στη Γερμανία μετά από λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για τα περαστικά σας. Λοιπόν, τώρα πάω στο Πένι. Δεν έχω λεμόνια, όπως σας είπα. Πάω να πάρω λεμόνια και πάω στο σπίτι. Θα κάνουμε κοτόσουπα σήμερα. Αυτά. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα είχα πάρα πολύ τρέξιμο. 2 μέρες ήμουν όλο το πρωινό στους δρόμους. Και λίγο το σπίτι το έχω αφήσει. Τώρα θα πάω λίγο να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Να βάλω πλυντήριο. Που το έχω έτοιμο. Αυτά τα ξέρετε τα σχετικά. Αυτά για... προς το παρόν σας αφήνω. Αφού λοιπόν τελείωσα, ελπίζω να ακούγομαι γιατί τώρα βρήκε να στύψει το πλυντήριο. Αφού λοιπόν τελείωσα, σκούπισα, σπουγγάρισα, έχω βάλει πλυντήριο, έχω βάλει να γίνεται κοτόπουλο, θα το κάνω κοτόσουπα όπως σου είπα. Πάμε τώρα να μαγειρέψουμε. Τώρα σε λίγο θα βγάλω το κοτόπουλο, την κότα τέλος πάντων. Το πρωί αυτά πήρα από το σούπερ μάρκετ. Πήραμε ένα σαμπουάν
έχεις Νιβέα, ένα κολοκύθι, μήλα, λεμόνια που δεν είχα και είχες προσφορά και την μίλκα, τη μερέντα. Αυτά πήρα, με αυτό εδώ θέλω να κάνω κόλοκυθο κεφτέδες, βασικά ένα πήρα, τώρα κοιτάζω συνταγές και είναι λίγο. Θα κάνω τώρα προς το παρόν αυτό και αν μας αρέσει θα κάνω και άλλη ποσότητα. Εκεί έχω πλύνει και τα του στεγνοτηρίου, οπότε ξεκινάμε. Έτοιμες οι κολοκυθοκεφτέδες, ένα κολοκυθάκι κάμποσα βγήκανε. Και το φαγητό έτοιμο, η κοτόσουπα και το πλυντήριο έτοιμο, πάνε να φέρω τη λεκάνη να πλώσουμε. Το πρωί ζαγιμέ ζακετούλα, τώρα έχει αέρα αρκετό, έχει ήλιο όμως και με μακρύ μανικάκι μια χαρά είναι. Ήρθε η ώρα να πάω να πάρω το μικρό. Τα μεγάλα ήρθαν, έχουν φάει κιόλας. Ο μικρός σήμερα εξάωρο έχει. Οπότε πάω να τον πάρω. Τι ωραία που φυσάει έτσι. Στο μεταξύ ήρθε ένα πακέτο και αυτός Δεσπόινα. Τι Δεσπόινα ήθελα να τον πω, βρε μπουμπούνα. Δεσπόινα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω να προφέρουμε στο μεταξύ. Α, ξέχασα να σας πω. Χθες πήγα να κλείσω ραντεβού για τον Μάιλο. Και το όνομά σου Δέσποινα λέω. Α, με λέει. Πάω να φάμε εγώ με το μικρό και να καθίσουμε να ξεκουραστούμε γιατί βρώμα η δουλειά. Οι κολοκυθοκεφτέδες γίναν σούπερ. Ο Νίκος τους έφαγε. Τώρα δεν ξέρω. Τον είπα με τα τροσόλα να δοκιμάσει και ο μπαμπάς θέλει. Οπότε όλα καλά. All is good. Αυτά. Σας αφήνω και τα πούμε πάλι το απόγευμα. Απογευματάκι. Τετάρτης. Ναι. 8 η ώρα. Κατέβασα τον Μάιλο κάτω. Ψύχρα έχει. Αρκετή ψύχρα θα έλεγα. Του Αχιλλέα του δώσαν 2 φωτοτυπίες, 3, τις οποίες κάναμε μαζί. Είχαμε πάρα πολύ γέλιο. Ήτανε να πούνε για τη Γερμανία, τα ομοσπονδιακά κράτη, τα κρατήδια της που είναι 16, πόσο πληθυσμό έχει, το μεγαλύτερο ποτάμι. Το μεγαλύτερο βουνό και κάτι τέτοια, οπότε καταλαβαίνετε μόλις τα είδα έπαθα συγκοπή, θυμήθηκα που ήμουν δασκάλα στην Ελλάδα. Θυμήθηκα παιδιά που ήμουν δασκάλα στην Ελλάδα, ελπίζω να μην είναι συνέχεια αυτό γιατί είναι μανούρα να είναι χρονοβόρο τέλος πάντων να μεταφράζεις, να γράφεις και τα λοιπά. Τραβάει ρε, με τραβάει. Αυτά, ήρθε ο Γιάννης νωρίς, πήγε να κουρευτεί και ωραία φυσάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτός ο καιρός. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Δροσούλα. Μάιλο, όχι από εκεί, έλα από εδώ τη μαμά. Άιντε. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα δεν ξέρω, θα σας γελάσω τι έλεγα. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι θα κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ. Για τα διαβάσματα νομίζω έλεγα. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Θα κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθισες στο τέλος. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Η αλήθεια είναι θα ήθελα να κάνω
live όπως έκανα, αλλά δυστυχώς η ώρα δεν με παίρνει. Και να φανταστείτε και σήμερα το πρωί έλεγα θα κάνω και δεν έκανα τίποτα. Πέρασε η ώρα και τελείωσε. Οπότε κάποια στιγμή θα βρω τους ρυθμούς μου και θα κάνω έτσι live και έχουμε έτσι πιο άμεση επαφή. Αυτά. Όπως έρθουν τα πράγματα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στα σχόλια κάτω.